Σήμερα είχαμε την πρώτη του Αλόνσο για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό αλλά και για ό,τι άλλο υπάρχει από την ομάδα του Παναθηναϊκού, μαζί μας είναι ο Λάβρος Γκαραγκάνης. Ελλάδα Sports 94,3. Λάβρο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Είδες πως πέρασε ο καιρός, πριν σαν χθες ήταν που τέλειωνε το πρωτάθλημα, ξεκουράστηκαν οι παίχτες, ξεκίνησε το Euro και είχαμε και την πρώτη για τον Παναθηναϊκό σήμερα με τον νέο προπονητή. Ναι, δεν ήταν προπόνηση, έτσι. Όχι, ναι, η πρώτη μάζοξη να το πω έτσι. Ναι, ακριβώς, θα είναι η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη που μας έρχεται στις 19 του μήνα. Σήμερα μαζεύτηκαν στο Κοροπή διαθέσιμοι παίκτες μαζί με τον προπονητή φυσικά, τον Diego Alonso και το επιτελείο του, και άρχισαν να υποβάλλονται στα πρώτα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, τα οποία θα συνεχιστούν και αύριο. Και την Τετάρτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, καλά να είμαστε όλοι, θα αρχίσει η προετοιμασία, το χτίσιμο του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας απαιτητικής σεζόν. Όπως γνωρίζει ο κόσμος και έχουμε πει, οι απουσίες είναι πολλές και λόγω της άδειας των διεθνών, δηλαδή Μπακασέτα, Ιωαννίδη, Λιμνιού και Κότσιρα, που αυτή τη στιγμή δεν έχει ανανεώσει, αλλά η πληροφόρηση αναφέρει ότι θα ανανεώσει. Όπως θα συνεχιστεί, θα ανανεωθεί ουσιαστικά, θα ακολουθηθεί αυτό το συνένα που υπάρχει στο συμβόλαιο του ΖΕΚΑ και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και την επόμενη σεζόν, το last dance του αρχηγικού Ελληνοπορτογάλου Χαφ, στο τριφύλι, αλλά τα δύο τελευταία για Κότσιρα και Ζέκα τα αναφέρω υπό την αίρεση ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, υπάρχουν λοιπόν οι απουσίες των τεσσάρων διεθνών που λείπουν με άδεια, όπως ειδική άδεια έχουν η Μπάλτοκ και Αράο, οι οποίοι θα ενσωματωθούν το επόμενο διάστημα στην ομάδα. Όπως απουσιάζουν στο Euro οι δύο Σέρβοι, ο Μαξίμοβιτς και ο Μλαντένοβιτς, οι τρεις Σλοβένοι, ο Σπόραρο Τσέργη και ο Βέρμπιτς, και ο Κλίν Κέισλερ, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και γυρίζει βασικά, αν δεν υπάρξει κάποια οψιόν, ενεργοποίηση της οψιόν από την ομάδα που αγωνιζόταν. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανήκει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Όπως καταλαβαίνεις, ένα ρόστερ το οποίο είναι με πολλά ή, με πολλά αλλά, με πολλά ερωτηματικά αν θέλεις, για να το πω λίγο πιο στρογγυλεμένα, με αρκετούς νέους παίκτες, τον Φικάη, τον Κάτρι, τον Κυριόπουλο, τον Νταμπίζα, τον Ρωμάνο, τον Καρακασίδη, παιδιά που θα βοηθήσουν αυτό το δύσκολο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, και λέω δύσκολο υπό την έννοια ότι οι απουσίες είναι αρκετές. Μεταγραφές ακόμα δεν έχουν γίνει, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα. Εντάξει, ο Φικάη το έχει ξαναπεράσει, έτσι, ας πούμε, να πάρουν εμπειρίες και να δώσουν ένα δυνατό και προσωπικό τεστ, αλλά και στα μάτια των υπεύθυνων της ομάδας, υπό την έννοια ότι κάποιοι εξ αυτών ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής ή να βρεθούν έστω στη δεύτερη ή την τρίτη γραμμή rotation στην ομάδα της σεζόν που έρχεται. Έτσι, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και για τα παιδιά αυτά. Δεν ξέρω από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, Λάμπρο, αν ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού βγάζει νέους παίκτες, δηλαδή αν στηρίζεται σε κάποιους νέους παίκτες. Κοίταξε να δεις. Δεν έχω κάτι εύκαιρο να σου πω, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, το αναφέρω ως γενικό κανόνα και ταπεινή προσωπική μου άποψη αυτό. Ναι, γιατί το έχει ξανακάνει κιόλας ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό λέω. Ότι θα πρέπει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο όπως και να έχει το πράγμα. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο του Παναθηναϊκού θα πρέπει, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, μάλλον, εντάξει, ας αφήσω τον Γιώργο Δόνη απ' έξω, από τον Πογιάτος και μετά, έτσι που άρχισαν να ξαναμπαίνουν χρήματα στην ομάδα, από τον Πογιάτος και μετά, δηλαδή με Πογιάτος, Μπόλωνη, Γιωβάνοβιτς και εντάξει, Τερίμ. Ο Τερίμ πάντως ζήτησε ελληνικό στοιχείο, η αλήθεια είναι αυτή. Και το ελληνικό στοιχείο. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο που ο Παναθηναϊκός κατέβηκε νομίζω με 6 Έλληνες στην ενδεκάδα, έτσι. Μαζί με τον Λοντίγκιν που έχει και ρωσικό διαβατήριο βέβαια, αλλά έχει και ελληνικό. Εντάξει, οι προηγούμενοι προπονητές που τέλος πάντων είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν ενίσχυσαν πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο. Να δούμε αν αυτό θα το κάνει ο Diego Alonso, αφήνοντας και μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Να πω, για να μην το ξεχάσω μεταξύ άλλων, ότι παρελθόν αποτελεί ο Βαγγέλης Σάμιος στη δεύτερη θητεία του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε αυτή,
κατόπιν προσωπικής του απόφασης, ο τεχνικός διευθυντής Ακαδημιών, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη προσφορά στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και στις δύο θητείες του, ο οποίος για προσωπικούς λόγους αποχώρησε, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του σε κάποιο αραβικό πρωτάθλημα, νομίζω στη Μέση Ανατολή, όπου έχει δεχτεί μια πολύ δελεαστική πρόταση. Οπότε εδώ ο Μάνος Ζερβάκης χθες ήταν πολύ μπροστά από τα γεγονότα. Κάτι, πάντα ο Μάνος είναι μπροστά, φίλε. Κάτι ήξερε που εγώ δεν ήξερα. Και εδώ υπάρχει μια, στο κενό, υπάρχει κενό σε μια θέση, όπου να δούμε και πώς θα κυλήσουν οι εξελίξεις στην ΕΠΟ. Φαίνεται ότι και στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, αλλά και επιθυμία του ιδίου, είναι ο Τάκης Βίσας να επιστρέψει στη θέση, να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό στη θέση του κ. Σάμι, έτσι, ως τεχνικός διευθυντής Ακαδημιών, θέση που έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν. Οπότε δεν μένει στην ΕΠΟ λόγω των αλλαγών που έγιναν τώρα. Δεν ξέρω. Αυτό λέω, δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα υπό την αίρεση. Δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει. Αν πάντως δεν παραμείνει, νομίζω ότι θα υπάρξει μια προσέγγιση και του ίδιου προς τον Παναθηναϊκό, ενδεχομένως και του Παναθηναϊκού προς τον ίδιο, για να αξιοποιηθεί στη θέση αυτή. Αν βέβαια η διοίκηση και η τεχνική διοίκηση, ο κ. Παπαδημητρίου, δεν έχει κάποιον άλλον στο μυαλό του. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω που θέλεις να πάμε, γιατί έχουμε αρκετά έτσι, θεματάκια να... Εσύ, ό,τι θέλεις εσύ, όπως θες εσύ. Λοιπόν, εντάξει, με τα γραφικά δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Ναι, και γιατί ρωτάνε φίλοι για ονόματα, για αριστερό μπακ, για Γιαννούλη, για Τραγκόφ, και αυτά είναι... Ναι, κοίταξε να δεις. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε έναν λελογισμένο αριθμό κινήσεων. Ξεκαθαρίζω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε μεταγραφές. Σε μεταγραφές βασικών παικτών, γιατί ο στόχος της Ευρώπης για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι, αν όχι εφάμιλος του πρωταθλήματος, γιατί εντάξει, το πρωτάθλημα μετά από 14 χρόνια που απουσιάζει ο Παναθηναϊκός από τους τίτλους είναι πράγματι ο μεγάλος στόχος, όπως και το κύπελλο, να διατηρήσει και το κύπελλο. Τα τρόπαια, ξέρεις, είναι πάντα η τροφή των μεγάλων ομάδων, είναι τα τρόπαια, το συζητάμε αυτό. Αλλά και ο ευρωπαϊκός στόχος, ο οποίος θα κρυφθεί, Σάκη μου, μέχρι τον Αύγουστο, είναι ένας τεράστιος στόχος, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό DNA, που δεν νομίζω ότι θα είναι εύπεπτος ένας αποκλεισμός από τους ομίλους, έστω του Conference League, από το League Stage. Δηλαδή, εντάξει, το να περάσει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους του Europa League, στο League Stage μάλλον, με συγχωρείτε, γιατί άλλαξε το σύστημα του Europa League, είναι ένα δύσκολο task, είναι δύσκολο να γίνει. Όμως το Conference φαντάζει μια επιλογή, εναλλακτική μάλλον, όχι επιλογή, μια εναλλακτική, η οποία είναι πιο προσιτή. Οπότε θα πρέπει ο Παναθηναϊκός τον Σεπτέμβριο να είναι στο League Stage του Conference League. Αν δεν είναι, θα μιλάμε για τεράστια αποτυχία. Για αποτυχία, βέβαια. Επομένως, η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό θα γίνει στις 19 του μήνα, αύριο, στη σύνδεσή μας. Εφόσον έχουμε και τον χρόνο, θα σας πω και όλα τα ζευγάρια, όλους τους πιθανούς αντιπάλους, έτσι, ώστε να έχουμε, θα πλησιάζουμε στην κλήρωση, να έχουμε και μια καλή εικόνα για το με ποιες ομάδες μπορεί ο Παναθηναϊκός να κληρωθεί. Ας πούμε, ενδεικτικά να πω, ο Άγιαξ και η Μπράγκα είναι η πιο δυνατή αντίπαλη που μπορεί να έχει στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, όντας ανίσχυρος στη βαθμολογία, το ranking. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για τις μεταγραφές, ότι θα πρέπει αριστερός εξτρέμ, αριστερός back, δεξιός εξτρέμ. Σίγουρα τροματοφύλακας, αν δεν προκύψει συμφωνία με τον Τραγκόφσκι, όπου ο ατζέντης του ζητάει και κάποια έξτρα χρήματα για τον ίδιο, που φαίνεται ότι φρενάρουν τη συμφωνία σύμφωνα με τους Ιταλούς. Να παραμείνει ο Κότσιρας, να έρθει ένας κεντρικός μέσος και ένας ή δύο στόπερ, θα πω εγώ. Μιλάμε τώρα για μεταγραφές, οι οποίες χρειάζονται, έτσι ώστε να ανέβει η ποιοτική και ποσοτική στάθμη του Παναθηναϊκού σε παίκτες πρώτης γραμμής. Αντιλαμβάνομαι ότι, γιατί μας το είπε την προηγούμενη Τρίτη στην παρουσίαση του κυρίου Αλόνσο ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι το ράβε ξύλωνε δεν είναι της λογικής του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Όμως εδώ μιλάμε για παίκτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν έτσι ώστε να καλύψουν τα κενά των βασικών Χουάνκαρ, Μπερνάρ, Παλάσιος σε πρώτη φάση. Είναι βασικοί παίκτες αυτοί. Και δεν γίνεται να μην αντικατασταθούν και να μην είναι διαθέσιμοι 25 Ιουλίου και σε κατάσταση να αγωνιστούν 25 Ιουλίου, όταν ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πρέπει να έρθουν αυτοί οι παίκτες. Πάντως δεν βγαίνει κάτι από τον Παναθηναϊκό και από τον τεχνικό διευθυντή, η αλήθεια είναι αυτή. Να δούμε φέτος αν θα ζήσουμε εποχές Γιωβάνοβιτς, που είδες μέχρι τελευταία στιγμή αργούσε πάρα πολύ. Και θα... Τώρα προς το παρόν σήμερα ζούμε την εποχή Γιωβάνοβιτς. Εκεί ήθελα να σου πάω, στην εθνική. Στην εθνική Ελλάδος, όπου πραγματικά, εντάξει, την άποψή μου για τον Γιωβάνοβιτς την ξέρεις, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές.
γνωρίζεις ότι τον στήριξαμε, ναι, γιατί μαζί έχουμε βρεθεί στις περισσότερες εκπομπές, εσύ από το στούντιο και εγώ από το τηλέφωνο. Ακόμα και όταν το πλαίσιο κριτικής ήταν πολύ σκληρό εναντίον του, και το πλαίσιο κριτικής ήταν σκληρό εναντίον του από αυτούς που σήμερα τον αποθεώνουν. Δεν αναφέρομαι σε φυλάθους και κόσμο, αναφέρομαι σε φορείς ενημέρωσης, οι οποίοι ξαφνικά, νομίζω για να προμοτάρουν τον νέο Προεδρείο της ΕΠΟ, δηλαδή δεν το κάνουν για τον Γιωβάνοβιτς, το κάνουν για ίδιον όφελος, θα πει μου άποψη. Ζούμε σε μια ημέρα σήμερα, σε ένα virtual reality, σε μια εικονική πραγματικότητα, λες και έχουμε ξεχάσει τη σκληρή κριτική που δέχτηκε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν κάνει έγκαιρα μεταγραφές, με πικαίους τίτλους σε εφημερίδες με τίτλο «Κατάθλιψη», όταν μετά το φιλικό νομίζω με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ στην Γαλιθέα, επικαλούμενοι ένα πρόβλημα που είχε ο Γιωβάνοβιτς στο παρελθόν όταν βρισκόταν στην Κύπρο, δηλαδή και χτύπημα κάτω από τη μέση, χτύπημα γεμάτο ανηθικότητα, αν μου επιτρέψει τον χαρακτηρισμό. Από όλους αυτούς λοιπόν τους κυρίους, σήμερα διαβάζουμε και ακούμε ότι είναι ένας κοινός προπονητής που είναι αποδεκτός από τον κόσμο, ανεξάρτητα και αν ο Γιωβάνοβιτς έχασε πρωτάθλημα από τον Νταμπάνοβιτς της περασμένης βέβαια διοίκησης της ΕΠΟ, της ΚΕΔ και της ΕΠΟ, όχι της επόμενης διοίκησης. Ανεξάρτητα και αν ο Γιωβάνοβιτς έχασε πρωτάθλημα από το Δοκάρια στο Περιστέρι, ανεξάρτητα και αν ο Γιωβάνοβιτς κλήθηκε να παίξει το παιχνίδι των αρχών Μαΐου 2023 στο Γεώργιο Καραϊσκάκης με 17 παίκτες με COVID, αυτά τα ξεχάσαμε, ξεχάστηκαν όλα, και τώρα που είναι προπονητής της εθνικής ομάδας, πάμε σε ένα Φερνάντο Σάντος 2, σε ένα sequel, αν μου επιτρέπεις, όπου το 2004, όταν προπόνησε για 9 παιχνίδια τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Καρπουζάς από το Εστορίλ. Και το 2010, όταν ανέλαβε την εθνική ομάδα, έγινε ο mastermind Φερναντάο της καρδιάς μας. Επειδή φυσικά δεν ήταν το Παναθηναϊκό και περάσει από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και όλα τα σχετικά. Πάντως θεωρώ, το είπα και στην αρχή, ότι ήταν η καλύτερη λύση που μπορούσε. Βέβαια, γιατί γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, μιλάει τη γλώσσα μας άπτεστα. Ως Έλλην, νομίζω ότι μιλάει τη γλώσσα μας πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τώρα η προφορά, αλλά γνωρίζει άριστα την ελληνική γλώσσα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το υλικό που έχει να διαχειριστεί. Ακριβώς. Και είναι και ένας κύριος, έτσι, στα γήπεδα. Κύριος. Βέβαια, την εκδοχή του Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Και να συμπληρώσω στα προηγούμενα, τον αποθεώνουν σήμερα αυτοί που τον ανάγκασαν να πει «Μην υποτιμάτε την ομάδα μου». Ναι, για τα κακά που έμεινε, το είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτό. Η μνήμη χρυσόψαρου, ξέρεις, Σάκη μου, στην Ελλάδα είναι και η αλακάρτα αντιμετώπιση καταστάσεων. Είναι το χαρακτηριστικό μας πλέον ως νεοέλληνες. Απλά πρέπει να είμαστε κάποιοι λίγοι εδώ, κάποιοι μοναχικοί καβαλάριτες, οι οποίοι να λέμε την αλήθεια, έτσι ώστε ο κόσμος που ακούει να γνωρίζει τι έχει γίνει, να γνωρίζει τι συμβαίνει τώρα και κυρίως να γνωρίζει τι θα ακολουθήσει στο μέλλον, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μας οπτική γωνία. Επομένως, όλα αυτά που πέρασε ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, από τον οποίο στερήθηκε τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα, έτσι, και το λέω το τουλάχιστον γιατί δεν είμαι σύμφωνος και το ξέρεις από την πρώτη στιγμή για αυτό που έγινε στις 26 Δεκεμβρίου, δηλαδή από τον τρόπο που απομακρύνθηκε από τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα και αν όπως σου έχω αναλύσει ορισμένες αποφάσεις του κόστησαν στον Παναθηναϊκό την ευρωπαϊκή. Φυσικά, έχει και τις ευθύνες του, δεν το συζητάμε. Έχει τις ευθύνες του, αλλά να σου πω κάτι. Τις ευθύνες του τις έχουμε αναλύσει και έχω καθαρή άποψη και γνώμη και τον στήριξα όσο ήταν στον Παναθηναϊκό. Και αναγνωρίζω τώρα την τεράστια προσφορά του στον Παναθηναϊκό, αλλά κριτική κάνουμε σε όλους, δεν είναι κανείς παραπάνω από κάποια ομάδα, και έκανε και λάθη, όπως λάθη κάνει όμως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι. Είναι αναπόφευκτο να κάνεις λάθη, όλοι μας κάνουμε λάθη. Ακριβώς. Έκανε δεν ξέρω... και ο Γιωβάνοβιτς λάθη. Σε διακόπτω, αλλά δεν ξέρω τι άλλα θέματα έχεις, γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά. Εσύ. Ναι, λοιπόν, θα προσπαθήσω λοιπόν να τα πάω εντάχει. Εντάξει, για το Γιωβάνοβιτς τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε και ναι, δεν θα έχουμε και το χρόνο, βέβαια. Εντάξει, είναι μια προσωπική του επιλογή να πάει για τα επόμενα 2 χρόνια. Νομίζω ότι προτάθηκε τετραετές, αλλά για 2 χρόνια στην εθνική ομάδα. Το ευχόμαστε εννοείται καλή επιτυχία. Όχι, αγαπάμε τη χώρα μας, τον τόπο μας, όχι μόνο στις εθνικές ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά στην καθημερινότητά της, στην ιστορία της. Όσοι λατρεύουμε αυτόν τον τόπο και νιώθουμε περήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες, θέλουμε να πάει καλά ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ναι, και πιστεύω θα συσπηρώσει τον κόσμο όπως έκανε με τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ, και θα γυρίσει στο γήπεδο κόσμος, έτσι νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα, να σου εκφράσω έναν προβληματισμό μου για τον οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή σου λίγο πιο αναλυτικά. Για όλο αυτό που συμβαίνει με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, είναι πολιτικό το θέμα και κατά πάσα πιθανότητα υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ναι, κάτι ακούγεται. Είναι νέος Δήμαρχος Αθηναίων.
και είναι και ο άνθρωπος που τρέχει τη διπλή ανάπλαση αυτή τη στιγμή, ως κύριος φορέας του έργου. Καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο σχεδιασμό αυτό, και έχει λύσει αρκετά προβλήματα, αρκετά ζητήματα μέχρι τώρα, καταλαβαίνεις ότι επηρεάζει εμέσως και τον Παναθηναϊκό ως προς το βοτανικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε σε επόμενο χρόνο, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί προκύπτουν προβλήματα που ο Δήμαρχος Αθηνών πρέπει να είναι, όποιος κι αν είναι, αρρωγός στο έργο και όχι απέναντι στο έργο. Και ενδεχόμενη, δεν ξέρω, απομάκρυνση του κυρίου Δούκα, ο οποίος βέβαια νομίζω δήλωσε ότι θα είναι και δήμαρχος και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν εκλεγεί. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν μετατοπίζεται και το προσωπικό του πολιτικό ενδιαφέρον σε άλλες αρμοδιότητες, καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να έχει επίδραση, αρνητική επίδραση, και στο πολύ σημαντικό κομμάτι του γηπέδου που είναι ζωογόνο για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Αυτά σε γενικές γραμμές ήθελα να πω. Με τα γραφικά δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Για τον Τραγκόφσκι δεν υπάρχει εξέλιξη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα κινείται και για άλλο τερματοφύλακα. Θα δούμε αν θα μπορέσει να κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο στον Τιάγκο Ρωμάνο, τον 17χρονο Αργεντινό, ο οποίος θα είναι στην προετοιμασία, αλλά δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο ακόμα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, υπάρχει απόσταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που ο Παναθηναϊκός άργησε να κινητοποιηθεί. Αλλά είναι πράγματα τα οποία σε καθημερινή βάση θα παρακολουθούμε στο ρεπορτάζ και θα ενημερώνουμε τους ανθρώπους. Ναι, και έχουν μπει και άλλοι στο κόλπο, σε εισαγωγικά. Λάτσιο, Τωρίνο, Φέγενορντ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, είναι πολύ ισχυρός ο ανταγωνισμός του Παναθηναϊκού. Ναι, και πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, αύριο θα πούμε περισσότερα και βέβαια τις επόμενες ημέρες θα έχουμε να συζητάμε. Εδώ θα είμαστε. Οι Πορτογάλοι παραδέχονται ότι το θέμα Ιωάννη δυσκολεύει. Να πούμε κι αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει και ο ίδιος, βέβαια. Είναι μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ τα θέματα που δίνουν. Η Ipswich, η οποία θα επανέλθει σύμφωνα με πληροφορίες που είπε και ο Ευάγγελος Μίχος το πρωί, θα επανέλθει με πρόταση ανώτερη των 22,5 που απέριψε ο Παναθηναϊκός. Όπως καταλαβαίνει, οι Πορτογάλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι ο Ιωάννης θα πουληθεί, αν πουληθεί, με περισσότερα χρήματα. Οπότε, ξέρεις, και αυτό το ζήτημα με την Ipswich πρέπει να το παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες. Ας κάτσουμε ένα χρόνο ακόμα και τα βλέπουμε του χρόνου μετά. Έχει το ρίσκο του κι αυτό, αλλά ξέρω. Και εγώ θέλω να καθίσει όπως το περισσότερο κόσμο του Παναθηναϊκού θέλει να καθίσει. Ωραία, θα τα πούμε και αύριο. Λάβρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ λοιπόν στον Λάβρο Καραγάνη, ο οποίος μας είπε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.